Πράγματι σήμερα ε, ο, ο, χτύπησε το. η το εκείνη. Το, το, πιστό, το πιστόλι του Αφέτη. Ναι. Ε, νομίζω ότι είναι τρία τα βασικά θέματα που θα παιχτούν και στην προεκλογική ε, αυτή περίοδο και στο αποτέλεσμα των εκλογών. Το, το βασικό ε, ζήτημα είναι αν αυτοδυναμία θα υπάρχει ή θα υπάρχει παντοδυναμία. Δηλαδή, αν. Ε, οι συνθήκες, τα αποτελέσματα, τα νούμερα... βγάλουν τους 180 που έλεγε και ο, ο κύριος Γεωργιάννης. Το οποίο λίγο το μάζεψε μετά. Ε, 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 το ε, μάζεψαν, αλλά και δεν πάει να είναι ένας είναι. ανομολόγητος ε, στόχος... ο οποίος ε, πραγματικά έχει προβληματίσει πολλούς. Όχι για το αν θα επιτευθεί... αλλά για την, το τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην πράξη. Ε, το δεύτερο ε, διακύβευμα είναι πόσο ισχυρή θα είναι η αντιπολίτευση. Ε, αυτοδυναμία θα υπάρχει, ούτως ή άλλως... Από ,τι φαίνεται... Είστε τόσο σίγουρος γι' αυτό. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Πάντοτε, ε, ε, ειδικά μετά... Και μετά στις συνέβη... 21 Μαου, <laughs> ναι, δεν μπορείς ναι, να ναι, είσαι για τίποτα. Δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα. Όμω, Η λογική ε, η, 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 η ανάλυση. Ε, όλα τα επιχειρήματα, όλη η λογική ανάλυση ε, οδηγεί εκεί. Βεβαίως, μαθηματικά, ανάλογα, θα το πούμε μετά, ε, με το πώς ακόμα θα μπουν και θα δούμε πού μπορεί, ακόμα και αν έχει... Ε, ο κόσμος σκέφτεται πάρα πολύ τις ισορροπίες. Εγώ πιστεύω ότι ε, ανεξάρτητα με την έκπληξη της περασμένης ε, ε, εκλογικής αναμέτρησης, μεταπολιτευτικά ο κόσμος ψηφίζει με μια ε, σοφία και πάντοτε αναζητεί ισορροπίες μέσα στο σύστημα. Όλα τα κόμματα που εκολάφθηκαν ανάμεσα στο, στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στις δεκαετίες της μεταπολίτευσης, ο κόσμος τα στήριξε, τους έδωσε λόγο ύπαρξης ε, για λόγους ε, και μετριασμού των τόνων και αναζήτησης άλλων προσώπων και δυνατοτήτων. Ε, δηλαδή, έδωσε η, ευκαιρίες δίνει ευκαιρίες και ψάχνεται το εκλογικό σώμα ψάχνεται και έχει και μια σοφία αν το δούμε πάντοτε έχει ωραίες ισορροπίε. με εξαίρεση την περασμένη ε, <laughs> ε, το τρίτο τέλος είναι, ε, δηλαδή είπαμε το ένα είναι αυτοδυναμία το δεύτερο και το ισχυρή δεύτερο... αντιπολίτευση ή ισχνή αντιπολίτευση. Ισχνή αντιπολίτευση και... και το τρίτο είναι ε, ποιο θα είναι αντιπολίτευση, θα είναι το ανερχόμενο Πασόκ ή θα κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι... Βλέπεις ε... Μακίοντος να υπάρχει τέτοιο διακύβευμα, ε, να έχει ανοίξει το ε, παιχνίδι. Θε... Θεωρώ ότι όπως διαβάζω τα νούμερα... Και τα προηγούμενα και τα, τα των πρώτων δημοσκοπήσεων. Θεωρώ ότι ε, είναι δύσκολο να υπερβεί ε, το ποσοστό. Ε, δηλαδή, θα πρέπει να χάσει πέντε μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ και να τις κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν φαίνεται αυτή η δυναμική και δεν φάνηκε και στην προηγούμενη. Mm. Δηλαδή, το, το, 11, το 12% που έπιασε το ΠΑΣΟΚ ε, ήταν ε, ε, μεγάλο άλμα. Είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί. Αυτό που έγινε τις... στις δεκαετίες... Όλοι το έργο του 12, ναι, θυμόμαστε. Ναι. Ναι, τι... Όχι ναι. και, του... και του Πασόκ, που ξεκίνησε με 7,5, πήγε 14, το πήγε... 24, Πασόκ, 24, το Πασόκ του Ανδρέα ναι, Παπανδρέου, που ναι, 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 πήγε 48. Ναι. Δηλαδή, ε, εντάξει... Αλλά υπάρχει μια δυναμική παρατάφτα και μια ρευστοποίηση ναι. και μια κινητικότητα ναι. στον χώρο της κέντρου αριστεράς. Βεβαίως, ε, ε, για, 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 για τη δημοκρατία και για τους πολίτες και για το σύστημα, το, το κρίσιμο είναι κατά πόσο... Αυτή η αντιπολίτευση ανεξάρτητα το, τα, τα, το συσχετισμό των δύο κομμάτων αν θα μπορέσουν να συνεργαστούν ώστε να δείχνουν, να πείθουν ότι απειλούν την κυβέρνηση. Διότι αξιωματική αντιπολίτευση και αντιπολίτευση γενικά δεν είναι μόνο να κάνεις κριτική. να παρουσιάζεις μία σοβαρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Εκεί ή τα δύο κόμματα θα συνεχίσουν να σκοτώνονται μεταξύ τους και θα διαλυθούν και θα πάμε σε ε, και τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή θα, α, θα, συγκλίνουν για να δουν τι, πώς μπορούν στις εκλογές του, τις μεθεπόμενες ε, ε, αν θα μπορέσουν να συγκυβερνήσουν. Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης λες και επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει χιλιάδες αναλύσεις εκεί θεωρείς ότι έπασχε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε αυτή την απροσδόκητη, την οποία κανείς δεν είχε προβλέψει, συντριβή. Ε, νομίζω ότι εγώ τα έχω γράψει αυτά, όχι, ήταν απολύτως λογικό αυτό που συνέβη και ενδεχομένως είχε μετρηθεί, ε, το, ο, ο κόσμος δεν ήταν σιωπηλό τελικά. Οι δημοσκόποι ήταν σιωπηλοί διότι δεν τολμούσαν να τα βγάλουν ε, αυτά που βρίσκανε και να Κοίταξε, τα αναλύσουν. Ναι, επειδή τώρα μιλάμε κατόπιν, ο Ρωτής, και τα έχουμε δει, ναι, όλοι okay, μιλούσαμε και με δημοσκόπους θεωρώ, και μας έλεγαν θεωρώ, ότι έβρισκαν θεωρώ κάτι χειριώδια στάθμη τα δείγματα. Αλλά... Η, η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο, η οποία είναι αναμφίβολα σωστή αν ήθελε να πάρει ε, την εξουσία, δεν είχε τα χαρακτηριστικά που είναι απαιτούμενα ε, ε, και είχε την εμπειρία από την προηγούμενη ήττα του 19 να αλλάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να κερδίσει αυτό τον κόσμο. Απέναντίας με όλα αυτά που έχουν ε, χιλιοϊπωθεί, ε, αυτοκτόνησε. Ναι, τόσο απλά. Τόσο ε, απλά. Ε, ε, κύριε Ανδροναπούλη, γράφετε κάτι που έχει ενδιαφέρον σε πρόσφατη δημοσίευσή σα. Δύο λέτε είναι τα διαθέσιμα κλειδιά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανατριχύλα, ένα εξ αυτών είναι η ανατριχίλα που διαπέρασε ένα μεγάλο τμήμα τη ευρύτερη κεντροαριστερά από το αποτέλεσμα τη προηγούμενη κάλπη. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να κινητοποιήσει, να δημιουργήσει μια συσπήρωση για τον ΣΥΡΙΖΑ από μόνο του, ασχέτω ε, των ε, διεργασιών που βλέπουμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ε, ναι, θα, θα, ναι. Ε, ε, θα το έλεγα. Μετά από μια εβδομάδα από αυτό το κείμενο, αλλιώ μπορεί να δημιουργήσει μια αποσυσπήρωση από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ε, άνθρωποι κεντρώοι, οι οποίοι ψήφισαν ε, γιατί φοβήθηκαν, γιατί φοβήθηκαν ε, μη χάσουμε την. Α, ε, επενδυτική βαθμίδα, μήπως το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μας προκαλέσει ναι, προκαλέσει με την Ευρώπη ζητήματα και τα λοιπά και μπούμε πάλι σε μια α, τέτοια κατάσταση. Τώρα αισθανόμενοι ότι η αυτοδυναμία είναι σχεδόν βέβαιη, ε, πολλοί θα υποχωρήσουν. Δε, δε, θα σκεφτούν ότι μπορούν να ψηφίσουν Πασόκ ή και να μην πάνε καν στι εκλογές. Το δεύτερο αποσ... ε... τάση αποσυσπήρωσης είναι μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Διότι μπορεί ο Καραμαλής να έφυγε με, με, με το τον τρόπο σκηνή. του σκηνή. από την πολιτική σκηνή. Ο Σαμαράς παραμένει αλλά πολύ διακριτικά. Τα συστήματα από κάτω είναι υπαρκτά. Και το, δεν ξέρω αν το είπαμε την προηγούμενη φορά το ψηφοδέλτιο Επικρατεία, το οποίο είναι αρκετά προσωπικό και έχει και ένα πρόσημο μη ε, λαϊκής δεξιάς α το πω έτσι ε, του που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ε, κα, κατά κάποιο τρόπο ε, δημιουργεί ε, θα, ε, προκαλεί και τώρα με την ευκαιρία της αυτοδυναμίας μπορεί κάποιοι συνεπείς δεξί να μην ψηφίσουν ή να ψηφίσουν να πολύ χαλαρά. αυτό που... Ε, Χαλαρή ψήφος. Το οποίο προβληματίζει και το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να υπάρξει προφανώς, μια χαλάρωση, μια αποσυσπήρωση. Από την άλλη πλευρά, όπως είπες, μετά την 21η Μαΐου δεν αποκλείεται τίποτα, διότι μπορεί να δούμε και ακόμα μεγαλύτερα ναι. ε, ποσοστά. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει κάτι. Τα μικρά κόμματα είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ρυθμιστέ τη όλη ιστορία. Είδαμε τρία κόμματα και ειδικά τα δύο εξ αυτών, Νίκη και πλεύση ελευθερία Τζοία Κωνσταντοπούλου να μένουν οριακά εκτό βουλή. Ε, η εκτίμησή σου ποια είναι, γιατί ε, ξέρει, το συζητάγαμε και με τον Μανώλη Κωτάκη, ότι μπορεί να βρεθούμε σε μια εικόνα τελικά που, ψηφίσαν, που, που οι ψηφοφόροι πήγαν στι πρώτε εκλογέ με λογική ενισχυμένη αναλογική για να βγάλουν κυβέρνηση και να πάνε στην ενισχυμένη αναλογική mm. ε, 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 με έχοντα μια με λογική απλή. <laughs> <laughs> ότι ναι. πάμε Βεβαίω. λίγο <laughs> πιο χαλαρά και να βάλουμε και του μικρού στη βουλή. Νομίζω ότι. Αυτή η πρώτη ε, ε, δημοσκόπηση που είχε βγει, ε, θυμάμαι, ε, ε, έλεγε για κομματική βουλή. κομματική, νομίζω ναι. ήταν η GPO δύο μέρες ναι. μετά τις εκλογές. Ναι. Ναι. Ε, νομίζω ότι αυτή η δυναμική φαίνεται να υπάρχει. Και το γεγονός ότι έχει εξαπολυθεί ένα κυνήγι μαγισσών ειδικά για την νίκη, ε, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ανάποδα. Ε, να συσπυρώσει εκεί πέρα από τα άλλα... Ε, ακροδεξιά ή δεξιά ή δεν η ξέρω τι... Σκληρά δεξιά, υπερσυντηρητικά, ναι, ναι. εθνικιανοπατειωτικά, όλα αυτά. Ε, μπορεί να, να πάνε όλα εκεί ε, απότομα. Ε, η δεξια η δεν ξερω τι σκληρα δεξια υπερσυντηρητικα ολα έχει τη δυναμική της. Ε, φαντάζομαι ότι στην Νέα Δημοκρατία θα χαρούν πολύ να μπει, διότι θα κόψει από το ΣΥΡΙΖΑ. Η νίκη θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία... Έδρες, όχι μόνο ε, ψήφου. όχι. οι έδρες είναι το ζήτημα. Α, είναι το ζήτημα. Και ε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ε, θα κάνουν λησαλέα προσπάθεια και τα τρία κόμματα και το ΜέΡΑ25 ε, να μπουν. Και ίσως κάποιες δυνάμεις να θελήσουν να, να τα σπρώξουν, να τα βοηθήσουν. Μάλιστα, το...